Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Τιμελούς Επιτροπής και η Τιμελής Επιτροπή. Το καθένα ξεχωριστά για τη σημερινή παρουσία, την ιδιαίτερη και προπάντως σημαντική για τον εργασιακό μας χώρο ενημέρωση αυτή. Ευχαριστούμε τον ιατροδικαστή κύριο Κωνσταντίνη Νικόλαο, ο οποίος δέχτηκε παρόλο το φόρτο εργασίας του. Και το εκτιμούμε ιδιαιτέρως να είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές στη σημερινή διάλεξη. Τον κύριο Διοικητή Ασφάλειας, επίσης λόγω φόρτου εργασίας και ο ίδιος βρήκε λίγο χρόνο να έρθει να μπορέσει να μας ενημερώσει. Τον κύριο Μπακόπουλο, Διευθυντή Παραρτήματος Τρίπολης. Τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Αθήνας, τον κύριο Μαθιόπουλο. Και την εκπαιδευτική μας ομάδα. Θα ξεκινήσουμε την ομιλία με τον κύριο Κωνσταντίνη. Θέλω να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου την προσπάθεια του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΟΤ που με αφορμή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους διοργανώνει αυτό το σεμινάριο με τόσο σημαντικά θέματα. Επιτελείται ένα πολύ σημαντικό έργο που δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται από πολλούς, διότι είστε οι μάχημοι, είστε η πρώτη γραμμή, η μοναχική, η οποία ψηφώντας τους κινδύνους φαίνεται πρώτη για να παράσχεται τις πρώτες βοήθειες σε αυτούς που τις χρειάζονται, διεκδικώντας ακόμα την ένταξη του επαγγέλματός σας σε αβαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία μου σήμερα και θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικούς βασικούς κανόνες σε περίπτωση ανέβρεσης πτώματος. Σύμφωνα με το άρθρο 442 του Ποινικού Κώδικα, την ανέβρεση πτώματος υποχρεούνται να τη δηλώσει στην αρμόδια αρχή αυτός που θα τη βρει. Αυτός που θα το βρει. Δηλαδή την αστυνομία, το λιμεναρχείο, την πυροσβεστική. Είναι αλήθεια ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές σε αυτή την περίοδο που ζούμε. Χρειάζεται προσπάθεια από εμάς και βοήθεια ο ένας με τον άλλον για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα και να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας στους συνανθρώπους μας και σε αυτό το κράτος στο οποίο ζούμε. Δυστυχώς, από τη δικιά μας την πλευρά υπάρχει μια διάθεση βοήθειας και από τη δικιά σας πλευρά μια διάθεση συνεργασίας να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα τα οποία έχετε στο δικό σας τον κλάδο. Καταλαβαίνω ότι, διότι το ζω καθημερινά στην νοσοκομεία, τα ασθενοφόρα και το προσωπικό το οποίο εργάζεται στον τομέα το δικό σας είναι λιγοστό. Μόνο κατόπιν εγγράφων μπορούμε να πολεμήσουμε για να αποδείξουμε ότι αγωνιζόμαστε για να φτιάξουμε τον κλάδο μας. Τέτοιες ημερίδες είναι πάρα πολύ σημαντικές, τόσο και για μας και για εσάς, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανταλλάσσουμε πληροφορίες και δεδομένα πάνω σε ένα κυρίως στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή, τι ενέργειες θα πρέπει να κάνουμε εμείς και τι ενέργειες θα πρέπει να κάνετε εσείς. Επίσης, είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, το πώς αντιμετωπίζει η αστυνομία τον τρόπο του εγκλήματος είναι η αφετηρία, είναι το α και το β για το πώς θα ξεχνιαστεί και το συγκεκριμένο έγκλημα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο αξιότιμος ο κ. Ιατροδικαστής, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και είναι και τιμή μας που είναι σήμερα εδώ πέρα, θα πούμε δύο πραγματάκια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η αστυνομία σε πρώτη φάση τον τόπο και τη σκηνή του εγκλήματος, μάλλον τι είναι σκηνή εγκλήματος και τι είναι αυτοψία. Τι είναι δηλαδή αυτή η αυτοψία που διενεργεί η αστυνομία. Και εν συνεχεία θα πούμε πέντε πραγματάκια, πέντε πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει ένα πλήρωμα του ΕΚΑΒ όταν αντιμετωπίζει μια σκηνή εγκλήματος. Ένα απλό παράδειγμα δηλαδή πώς μπορούν να συνδέσουν αυτά τα τρία πράγματα ή όπως ο δράστης να έχει αφήσει κάποιο αποτύπωμα στον τόπο του εγκλήματος ή μια κοιλίδα αίματος. Να ξέρετε ότι το 80-90% των περιστατικών τα οποία μπορούν να εξηχνιάζει η αστυνομία προέρχονται με βάση τα πράγματα, τα πιστεία και τα ίχνη, τα οποία βρίσκουμε μέσα στον τόπο του εγκλήματος. Γι' αυτό θεωρούμε, και θα το δούμε και αργότερα, ότι είναι από τα πιο βασικά για μας, όσο το δυνατόν, να αφήνουμε ανέπαφο το χώρο του εγκλήματος. Δυστυχώς, το λέω με πλήρη γνώση, ο νόμος περί νεκρών, ανέβρεση, ΕΚΑΒ, αστυνομίας και λοιπά, είναι γεμάτος ασάφειας και δεν μας προστατεύει πουθενά. Είναι καθημερινό λόγω δουλειάς να ερχόμαστε σε επαφή με νεκρούς ανθρώπους. Είτε είναι φυσιολογικός θάνατος, είτε είναι
εγκληματικός. Ευτυχώς εδώ στην επαρχία δεν έχω πολλά εγκλήματα. Δυστυχώς με την... εμείς είμαστε λίγοι και η αστυνομική είναι πολύ λιγότερη. Αν εφαρμόσουμε όλα αυτά που είπαμε πριν, η αστυνομία θα γεμίζει κάθε μέρα, θα τρέχει και θα φωτογραφίζει και δεν θα κάνει άλλη δουλειά. Και εμείς θα καθόμαστε σε κάποιο χωριό. Επάνω να περιμένουμε την αστυνομία. Και ένα, έτσι ένα παράδειγμα. Για θάνατο στα Βόρβουλα, βίαιο θάνατο στα Βόρβουλα, πρέπει να έρθει η αστυνομία από το άστρος. Είναι έτσι και... Λοιπόν, μπορεί να κάνετε το μοναδικό ασθενοφόρο που έχει πάει εκεί, μέχρι να έρθετε εσείς, τουλάχιστον θα κάνετε μια μισή ώρα να έρθετε, συνάρθει ο φωτογράφος να τραβήξει τις φωτογραφίες και να αντιμετωπίσουμε όλο το χωριό απέναντι, να έχουμε απέναντι το χωριό, γιατί δεν κάνουμε κάτι. Φυσικά και θα πατήσουμε στον χώρο που πιθανόν έχει γίνει έγκλημα. Φυσικά θα καταστρέψουμε κάποια στοιχεία. Όταν έχεις απέναντι στους 50 άτομα, τι κάνεις, κάτι πρέπει να κάνεις. Πρέπει κάτι να κάνουμε, κινδυνεύουμε. Πρέπει να το πάρουμε και να φύγουμε. Τώρα, αν μετά ερωτήσεις και βρείτε, εντάξει. Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε από τους, τα ξέρουν αυτά που μας είπατε. Όλοι οι διαστώσεις τα ξέρουν. Και όταν έχουν γιατρό κοντά, εντάξει, έχει και μονάδα και βγάζει καρδιογράφημα. Τα απλά ασθενοφόρα δεν μπορούν να βγάλουν καρδιογράφημα, δεν έχουν απειλητές μέσα, μόνο οι μονάδες. Το σωματείο ξεκίνησε από εδώ την Αρκαδία να κάνει τέτοιες ημερίδες και στο τέλος του μήνα θα έχουμε και μία στην κεντρική υπηρεσία αντίστοιχη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο νομικό πλαίσιο. Τι κάνουν οι διασώστες. Καλό θα ήταν να υπήρχαν σε όλα τα ασθενοφόρα γιατροί, όπως είπαν, αλλά δεν υπάρχουν γιατροί, έτσι ώστε το νομικό πλαίσιο, το τωρινό, μόνο στους γιατρούς δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να πιστοποιήσουν το θάνατο. Εμείς η άποψή μας, επειδή αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε, μπορούμε με τα μέσα που έχουμε και με τους απεινιδωτές του αυτόματος, ο οποίος αν το χρησιμοποιήσεις, καταγράφει ο αυτόματος, δεν βγάζει βέβαια καρδιογράφημα, αλλά αποθηκεύει τα στοιχεία μέσα. Μπορεί και με την γνώση που έχει τώρα ο διασώστης του ΕΚΑΒ να πιστοποιήσει για μένα και το θάνατο, έτσι ώστε να αποδεσμεύεται γρήγορα το ασθενοφόρο από το σημείο. Και θα ήθελα, επειδή έχετε εμπλακεί σε πολλά περιστατικά, και ήδη πολλές φορές και το σωματείο και με το νομικό σύμβουλο του σωματείου να έχουμε παρέμβει και σε δικαστήρια και σε κατηγορίες πληρωμάτων τι έκαναν, τι δεν έκαναν σε όλη τη διάρκεια ενός τέτοιου περιστατικού. Γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς και με αυτές τις ημερίδες να μπορέσουμε να πιέσουμε και γενικότερα τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε να αλλάξει το νομικό πλαίσιο για να μπορούν οι διασώστες και να μην είναι κάθε μέρα στα δικαστήρια, να είναι πάντα αντιμέτωποι με τον νόμο για τέτοια περιστατικά, και απ' την άλλη να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα τι γίνεται σε τέτοια περιστατικά.